Με πλατιά χαμόγελα, έναν θερμό χαιρετισμό και την ευχή να είναι καλορίζικος, ο Γιάννης Μπουτάρης υποδέχεται στο γραφείο του στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, το πρόσωπο που από την 1η Σεπτεμβρίου πρόκειται να τον διαδεχθεί στα καθήκοντα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις του Γιάννη Μπουτάρη και του Κωνσταντίνου Ζέρβα έχουν δοκιμαστεί πολλές φορές, ακόμη και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, η πρώτη συνάντηση του απερχόμενου και του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, με τους δύο άντρες να στέλνουν ένα ενωτικό μήνυμα. Ήταν μια πολύ φιλική συνάντηση. Εγώ δήλωσα στον Κωνσταντίνο το ότι ετοιμάζουμε να του παραδώσουμε όσο καλύτερα γίνεται όλη την ιστορία του Δήμου. Του δήλωσα επίσης ότι εγώ είμαι στη διάθεσή του, διότι πρέπει να ξέρουμε το ότι ο Δήμος είναι ένας οργανισμός ο οποίος προχωράει ασχέτως από την πολιτική του, ας πούμε, αρχή. Και βεβαίως είπαμε το ότι ό,τι έγινε έγινε, είχαμε παλιά διαφορές. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Τώρα ο Κωνσταντίνος είναι ο νέος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε το έργο του. Θα βάλει και αυτό στη σφραγίδα του και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι λόγια. Την προηγούμενη Κυριακή οι πολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης με την τιμιγορία της έδωσαν ένα αποτέλεσμα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλάζει σελίδα. Ως γνωστόν η νέα διοίκηση αναλαμβάνει την 1η Σεπτεμβρίου. Αλλά όλο αυτό το διάστημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο διάστημα για να υπάρχει ενημέρωση της καινούργιας διοίκησης από την απερχόμενη. Θεωρώ ότι ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν μένει στο παρελθόν. Η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονικής, κοιτάμε μπροστά. Κρατάμε ό,τι καλό έχει γίνει στην πόλη, διορθώνουμε ό,τι δεν κατάφερε να γίνει καλά και σχεδιάζουμε το μέλλον. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας προσέρχεται στη συνάντηση με τον Γιάννη Μπουτάρη, συνοδευόμενος από τον Χάρη Αηδονόπουλο, τον Μάκη Κυριζίδη και τον Πέτρο Λεκάκη, τους τρεις εταίρους του στο νέο σχήμα διοίκησης που θα αναλάβει τα ηνία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο νεοεκλεγής δήμαρχος διαβεβαιώνει ότι μέσα στον επόμενο κιόλας μήνα θα έχει προκύψει ένα βιώσιμο σχήμα που θα εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Δήμου στη μετάκλειστενή εποχή. Θεωρώ ότι βαδίζουμε στη λογική της σύνθεσης, της συνένεσης, ούτως ώστε να έχουμε μόνο θετικά αποτελέσματα. Κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια και καμιά πρόταση, καμιά ενέργεια δεν μπορεί να στερήσει το δικαίωμα της Θεσσαλονίκης να έχει στο μέλλον μόνο επιτυχίες. Στον νέο εκλεγέντα Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και στους συνεργάτες του παραχωρήθηκε γραφείο στον τρίτο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού να ενημερώνονται αναλυτικά για τα θέματα του Δήμου πριν από την οριστική παράδοση της διοίκησης από τον Γιάννη Μπουτάρη στον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος από την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο 61ος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης.